μεγάλη πρόκληση σήμερα. Εσύ πώς είδες το παιχνίδι? Ναι, ήταν μεγάλη πρόκληση και το βασικό για μας ήταν να ανταποκριθούμε οι περισσότεροι παίχτες που προερχόμενοι από τον πάγκο, να ανταποκριθούμε όσο το δυνατό καλύτερα και νομίζω το πράξαμε αυτό, αν και υπήρξαν 9 αλλαγές αν δεν κάνω λάθος σε σχέση με το προηγούμενο παιχνίδι, αλλά όλα τα παιδιά που έπαιξα σήμερα δείξαν ότι μπορούν να διεκδικήσουν ανά πάσα στιγμή θέση στην ενδεκάδα και νομίζω με μια καλή εμφάνιση, μια μεστή εμφάνιση, ήρθε η πρόκριση δίκαια για μας. Πώς για τη δική σου φανή την εμπειρία μετά από τόσο καιρό? Σίγουρα υπάρχει, πέρασε αρκετός καιρός από την τελευταία μου εμφάνιση για την ομάδα. Εγώ δουλεύω καθημερινά και αυτή τη φορά πιστεύω ότι κάναμε όλοι μια καλή εμφάνιση. Την είχα και εγώ ανάγκη αυτή την εμφάνιση μετά από καιρό και περιμένουμε περισσότερα. Το γεγονός ότι το απολύθηκε 9 αλλαγές, η ανόρθωση μόλις μια που είναι προηγούμενο Σάββατο, είναι ένα από τα πλεονεκτήματα του ΑΠΟΕΛ σε σχέση με τις άλλες ομάδες, το βάθος. Νομίζω όταν βρίσκεσαι σε μια ομάδα όπως το ΑΠΟΕΛ, όταν είσαι στο ρόστερ αυτής της ομάδας, δεν υπάρχουν δικαιολογίες, είτε είσαι βασικός παίχτης, είτε προέρχεσαι από τον πάγκο, είτε ακόμα αν είσαι εκτός αποστολής. Όταν είσαι σε αυτήν την ομάδα, είσαι καταδικασμένος, είσαι υποχρεωμένος όποτε κληθείς να αγωνιστείς, να δώσεις τον καλύτερο σου εαυτό. Και νομίζω σήμερα όλα τα παιδιά δείξαμε ότι το ΑΠΟΕΛ όντως διαθέτει το πληρέστερο ρόστερ στην Κύπρο και νομίζω δικαιώσαμε τον προπονητή. Και σε τρεις μέρες ακόμα αντερπή, συνέχεια αντερπή, με την Ομόνοια. Τι μήνυμα θέλει να δώσει του κόσμου? Εντάξει, σήμερα ίσως ήταν η βροχή, ίσως... Εντάξει, μπορεί η παρουσία του κόσμου να μην ήταν τόσο μαζική, αλλά νομίζω ήταν εκεί από το πρώτο στο τελευταίο λεπτό. Μας βοηθήσανε με τη στήριξή τους, με τη φωνή τους και τα 90 λεπτά. Τώρα, όσο αφορά το παιχνίδι με την Ομόνοια, έχουμε πλέον μπει σε μια διαδικασία συνεχόμενων δύσκολων παιχνιδιών, συνεχόμενων ντέρπι. Δεν υπάρχει πολυτελεία για ξεκούραση. Τώρα επικεντρωνόμαστε στο παιχνίδι του Σαββάτου και θα προσπαθήσουμε για την νίκη. Το γεγονός ότι εντός έδρας δεν έχει ήταν το ΑΠΟΕΛ που στα εντέρπη, ίσως είναι ένα πλεονέκτημα γενικά στα play-off. Εντάξει, σίγουρα είναι πλεονέκτημα επειδή δημιουργεί καλύτερες συνθήκες σε ένα παιχνίδι, δημιουργεί, μας δίνει και εμάς έναν ψυχολογικό πλεονέκτημα εναντί των αντιπάλων μας, αλλά εμείς δεν ξεχωρίζουμε παιχνίδια και προσπαθούμε να δίνουμε τον καλύτερο μας σε αυτόν. Τώρα αυτό ασυνδυάζεται πάντα με νίκες, είναι το ιδανικότερο σενάριο. Εμείς δίνουμε τον καλύτερο μας σε αυτόν σε όποιον παιχνίδι παίζουμε και προσδοκούμε πάντα για την νίκη, για το καλύτερο.